Καλησπέρα, προέδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κι εγώ να ξεκινήσω έτσι την τοποθέτησή μου ε, με το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού που δυστυχώς εξακολουθεί να μας ταλανίζει. Ε, ως χώρα αλλά και ως παγκόσμια κοινότητα. Ε, εμείς ευτυχώς ακόμα στο Δήμο μας είμαστε <στονίτρια> σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα αλλά εκτιμώ ότι όπως και την προηγούμενη φορά ενδεχομένω ενδεχομένως ε, και αυτή ε, η αυτή εξάπλωση που γίνεται της, ε, ε, της πανδημίας με πολύ γοργό ρυθμό ξανά πολύ πιθανόν να επηρεάσει και τη δικιά μας περιοχή. Άρα πρέπει η επαγρύπνησή μας να είναι συνεχής. Εμείς δηλώνουμε παρόν ως Δήμος μαζί με, τη, με όλους τους Δήμους, μαζί με την ΚΕΔΕ που έχει αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία της ε, αφύπνισης, της ενεργοποίησης ακόμα περισσότερο ε, όλου του πληθυσμού ε, και ιδιαίτερα βέβαια αυτών των πληθυσμιακών ομάδων που δεν έχουν πάει ακόμα να εμβολιαστεί. Πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε αυτόν τον αγώνα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μας, όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους μας, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της οικογένειάς μας, για να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι η μόνη θωράκιση. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις όποιες φοβίες μας, που ναι, είναι λογικές, ε, είναι... Θεμητέ αυτές οι ανησυχίες που έχει ο καθένας του πρόκειται για ένα καινούριο πράγμα αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες πρέπει να εμπιστευτούμε τους γιατρούς μας και να καταφύγουμε όλοι στα εμβολιαστικά κέντρα ιδιαίτερα οι νέοι μας τα παιδιά μας να εμβολιαστούν γιατί είναι η μόνη ασπίδα κατά της πανδημίας εάν φτάσουμε στο φθινόπωρο και δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτή την ασπίδα, νομίζω ότι θα μπούμε πάλι σε πολύ δύσκολες περιπέτειες και δυστυχώς δεν το αντέχουμε από όλες τις απόψεις, κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά, ε, να υποστούμε για τρίτη χρονιά μια τέτοια κατάσταση. Άρα ε, και εμείς ως Δήμος, Δηλώνουμε παρόν, ξαναλέω, σε αυτήν την εκστρατεία. Θα προσπαθήσουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις σε τοπικό εδώ επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου, να ενισχύσουμε αυτή την εκστρατεία ε, του εμβολιασμού. Και ας ελπίσουμε βέβαια ότι όλα θα πάνε καλά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να σταματήσει, να μην εξαπλωθεί ε, το νέο αυτό κύμα που δυστυχώς φαίνεται ότι προχωράμε πολύ γοργούς ρυθμούς. Να αλλάξουμε τώρα έτσι ε, κλίμα, να πάμε στα του Δήμου μας. Ε, θα ήθελα να σας κάνω έτσι μια σύντομη ενημέρωση για κάποια πράγματα που τρέχουν, που βρίσκονται σε εξέλιξη ε, στο Δήμο μας. Ε, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ε, έχει ξεκινήσει το έργο της, το, της αποχέτευσης των βρίων στην επέκταση κουφαλίων όπου εξελίσσεται με πολύ γοργό ρυθμό και νομίζω ότι θα τελειώσουμε και πολύ γρηγορότερα από ό,τι είναι και η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου. Ένα έργο σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ε, επίσης ε, τα έργα στον βιολογικό στις εγκαταστάσεις ε, επεξεργασίας λιμάτων κουφαλίων και εκεί προχωράνε με γοργό ρυθμό. Έχουμε κάνει και μία συμπληρωματική, καταθέσαμε, πήραμε την έκθεση για μία συμπληρωματική ε, σύμβαση στο, για να αλλάχθεί, για να ανακατασκευαστεί μία μικρή δεξαμενή ε, που χρειάζεται εκεί στις εγκαταστάσεις και ο αγωγός που μεταφέρει τα λίματα τα καθαρά, τα επεξεργασμένα ε, λήματα από τον βιολογικό προς τον τελικό αποδέκτη στο παρακείμενο ρέμα, ο οποίος και αυτός είναι ε, καταστραμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δημιουργεί ζητήματα και στις παρακείμενες ε, ιδιοκτησίες και αγροτικές καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης, ε, έχουμε την έγκριση επιτέλους των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το ε, για την είσοδο εδώ των κουφαλίων όπου θα ξεκινήσει και το αντιπλημμυρικό αυτό για να δοθεί οριστική λύση στην ε, αντιπλημμυρική εκεί προστασία του δρόμου και της περιοχής γενικότερα θα γίνει μια παράκαμψη στο χώρο που είναι παραδίπλα και μέσα σε κάποιες ιδιοκτησίες εκεί διπλανές για να μπορεί να λειτουργεί ο δρόμος καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση του έργου ε, και θα μπορέσουμε έτσι να ε, έχουμε και αυτό το, το, σημαντικό έργο για την ασφάλεια των διερχομένων ε, είτε πεζών είτε οχημάτων. Ε, επίσης να σας πληροφορήσω ότι έχουμε προχωρήσει, έχει βγει πλέον το, το τελικό πρακτικό κατακύρωσης ε, του εργολάβου για το αποχετευτικό δίκτυο του ΑΔΕΝΔΡΟΥ. Ε, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις επί του ζητήματος και άρα είναι έτοιμο και ο για να φύγει για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεκτικό Συνέδριο. Οπότε ευελπιστούμε ότι στις αρχές του φθινοπόρου θα έχουμε υπογράψει σύμβαση και θα ξεκινήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο για το άδεντρο, ώστε να αποκτήσει και το άδεντρο αποχετευτικό δίκτυο. Ε, παράλληλα, βέβαια, σε όλα τα υπόλοιπα αποχετευτικά δίκτυα που είναι σε λειτουργία, προχωράνε οι συνδέσεις, γέφυρα, βαθύλακος, μεσύμβρια και ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να μπούμε και στη διαδικασία ε, της ε, πρόσκλησης των ιδιοκτητών για να κάνουν τη σύνδεση και στο δίκτυο της Χαλκιδόνος. Παράλληλα με αυτά, έχουμε καταφέρει παρόλη την δύσκολη λειτουργία της υπηρεσίας όλο αυτό το διάστημα με τα προβλήματα που υπήρχαν λόγω της πανδημίας. Ε, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Ε, υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση λόγω της αλλαγής του νόμου εκτέλεσης των δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων. Οπότε περιμέναμε κάποιες αλλαγές στις διακηρύξεις των έργων. Αλλά είμαστε πλέον έτοιμοι να δημοπρατήσουμε ένα, αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα οδοποιίας με παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Μία μελέτη της τάξης των 3.300.000 εκατομμυρίων περίπου που θα δώσει σημαντικές έτσι, λύσεις σε χρόνια προβλήματα, ξαναλέω, σε όλα, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Θα καλυφθούν τόσο οι όπου υπάρχουν τμήματα ενδοδημοτική, ενδοδημοτικής οδοποίας που ακόμα δεν έχουν στρωθεί με άσφαλτο και θα γίνει και μια εκτεταμένη σειρά παρεμβάσεων για επιδιορθώσεις σε εφιστάμενους δημοτικούς δρόμους. Ε, επίσης, το προσεχές διάστημα δημοπρατείται Μία επίσης πολύ μεγάλη μελέτη για παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας, σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ε, προϋπολογισμού 1.300.000-350.000 περίπου. Ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του Δήμου μας. Ο Δήμος μας, στο τέλος της προηγούμενης διοίκησης, ε, δημοκρατήθηκε ένα έργο της τάξης περίπου των 200.000. Συνεχίσαμε εμείς με ένα επιπλέον έργο περίπου άλλες, άλλες 200.000 και συνεχίζουμε με ακόμα πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες μας, δίνοντας έτσι λύσεις σε σημαντικά προβλήματα των σχολείων, σε, συνε, σε, σε συμπλήρωμα των όσων παρεμβάσεων έχουν γίνει ήδη μέχρι τώρα, είτε μέσω των εργολαβιών που τρέξαν, είτε μέσω των σχολικών επιτροπών. Διότι πρέπει να τονίσω ότι και μέσω των σχολικών επιτροπών υλοποιούνται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Παιδικές χαρές. Επίσης είναι έτοιμο να ανεβεί ο διαγωνισμός, να τρέξει. Παιδικές χαρές προϋπολογισμού 450.000 ευρώ μία μελέτη, όπου θα γίνουν τουλάχιστον από μία παιδική χαρά σε όλα τα χωριά που δεν ε, υπάρχει καμία αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με μία παιδική χαρά τουλάχιστον, ε, εκεί που δεν υπάρχει. Ε, θα γίνει η, μια δεύτερη παιδική χαρά σε μεσύμβρια, βαθύλακο, άδεντρο ε, και θα συμπληρωθούν άλλες ε, τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το μου διαφεύγει το παιδικές χαρές, τα κουφάλια που και εδώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, για παιδικές χαρές και για να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός ε, των κουφαλίων. Επίσης, έχουμε δημοπρατήσει και έχει βγει ήδη ανάδοχος, ε, είναι ο εργολάβος Παναγιωτακόπουλος, δημοσθένης, με έκπτωση 42%, ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 μου χρηματοδοτείται από το Λίτερ και αφορά ασφαλτοστρώσεις και ένα μικρό δίκτυο ομβρίων στην επέκταση του οικισμού των κουφαλίων. Η οποία, να αναφέρω εδώ, ότι όπως και οι άλλες επεκτάσεις σε Άγιο Αθανάσιο, Γέφυρα και Χαλκιδόνα θα καλυφθούν με σημαντικότατα έργα υποδομής μετά από χρόνια ε, έτσι, ανυπαρξίας έργων σε αυτές εδώ τις περιοχές. Ε, μπορεί να είναι επεκτάσεις οικισμών, ε, μπορεί να μην έχουν την πυκνότητα ε, των κατοικιών που έχουν τα, τα παλιά, ας το πω έτσι, η παλιά αστική ιστή των οικισμών μας, αλλά είναι επεκτάσεις που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν γίνει E, μέχρι στιγμής e, τα απαραίτητα έργα υποδομής που δικαιούνται και αυτοί που κατοικούν εκεί πέρα. E, επίσης ένα άλλο έργο που θα μέσα στον Ιούλιο θα, θα τρέξει, e, θα, θα βγει προς δημοπράτηση, είναι η μονάδα κομποστοποίησης e, e, του, από το πρόγραμμα BioReal του Ιντερεκ e, e, με έναν προϋπολογισμό περίπου στις 300.000 ευρώ που είναι κοντά στο, στο εργοστάσιο εκεί της Βιτόμ, η οποία μονάδα κομποστοποίησης σε συνδυασμό με το πράσινο σημείο που θα και αυτό τους, ας πούμε, το επόμενο διάστημα θα τρέξει και η δημοπράτηση αυτού του αυτής της κατάστασης θα δημιουργήσουν έτσι μια ε, περιοχή εκεί πέρα επεξεργασίας. Ε, δύο ε, από ε, και νομίζω ότι ο δήμος μας θα έχει έτσι μια πρότυπη ε, διαχείριση σε αυτό το κομμάτι που λίγοι Δήμοι έχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ε, ένα πρόγραμμα το οποίο το παραλάβαμε στο μιδέν ε, καταφέραμε ε, με πολύ κόπο, με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια να το διατηρήσουμε. Ε, ακόμα δεν είναι στο 100% εξασφαλισμένο Περιμένουν να δουνε την πρόοδο του διαγωνισμού ε, που νομίζω όμως ότι θα τρέξει κανονικά και άρα δεν θα, δεν θα υπάρχει καμία έτσι ε, κανένα πρόβλημα στην εξέλιξη ε, του έργου. Ε, αυτά είναι κάποιες έτσι ε, σημαντικές μερικές από, από κάποιες σημαντικές ε, παρεμβάσεις που ετοιμάζουμε σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Ε, η προετοιμασία των οποίων έγινε το προηγούμενο δύσκολο αυτό διάστημα, όπως σας είπα, είναι παρεμβάσεις περίπου της τάξης των 6-7 εκατομμυρίων από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, έτσι, του Δήμου, δεν μιλάω για συγχρηματοδοτούμενα, ας το πω, όπως είναι το, το ε, του Αδένδρου ή του Φιλοδήμου τα, έργα, είναι έργα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου όταν η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος ξέρετε ποια ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή για αυτό που σας έχω πει ότι για μένα είναι ένα στίχημα και αυτό είναι μια ένδειξη, ας το πω έτσι, της καλής μας παρουσίας ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκτέλεση αυτού του τεχνικού προγράμματος. Και δεν σταματάμε εδώ βέβαια. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ας πούμε, να διαφαίνεται όλη αυτή η προετοιμασία του προηγούμενου διαστήματος και τους επόμενους μήνες θα τρέξουν πολύ σημαντικά πράγματα για όλο το Δήμο μας. Ε, πέραν των έργων ε, αυτών που σας ανέφερα, ε, κοιτάμε και τον εξοπλισμό του Δήμου. Από την πρώτη στιγμή φροντίσαμε να αναβαθμίσουμε όλη την υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου μας. Κυρίως ό,τι αφορά τον τομέα της καθαριότητας και της καθημερινότητας. Ε, με νέο εξοπλισμό, με νέα μηχανήματα με τραχτεράκια, με τεχνική υποδομή για τους εργάτες μας. Προσθετικά σε όλα αυτά έχουμε υπογράψει τη σύμβαση ήδη και αναμένουμε τους προσεχείς μήνες να παραλάβουμε δύο καινούρια ε, σάρωθρα σύγχρονα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα χωριά μας. Ε, υπάρχουν διαμερίσματα του Δήμου μας που δεν έχουν δει τη σκούπα ποτέ. Δεν ξέρουν τι σημαίνει σάρωθρο. Εμείς θα φροντίσουμε αυτή η, η παροχή της υπηρεσίας να είναι σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Σε αυτό θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε με τα δύο καινούρια σάρωθρα που σε λίγους ε, μήνες θα είναι στην ε, στα χέρια ας πούμε, των, των, χειριστών μας και στο, θα προσθεθούν στο, στον εξοπλισμό του Δήμου. Επίσης, ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την προμήθεια ενός σύγχρονου φορτωτή. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε με ένα φορτωτή και μικρής δυναμικότητας, αλλά και παλαιάς τεχνολογίας με πολύ μικρέ ε, μικρές δυνατότητες. Παρόλα αυτά, καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες από το προσωπικό και από τους χειριστές του Δήμου μας στο να μπορούμε να έχουμε καθημερινή παρουσία παντού. Και στο επόμενο στάδιο είναι η προμήθεια μιας υδροφόρας η οποία θα λειτουργεί και για λόγους ας το πω κυρίως καθαριότητας και καθαρισμού χώρων αλλά θα βοηθάει και στην πολιτική προστασία του Δήμου μας είτε σε περιπτώσεις πλημμυρών, είτε σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Το τελευταίο διάστημα, να σας πω ότι δεχόμαστε καθημερινά κλήσεις από την πολιτική προστασία της περιφέρειας και από, το, από την πυροσβεστική υπηρεσία για συνδρομή υδροφόρας, την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέχουμε. Ε, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό ε, όχημα για τον Δήμο μας. Ε, παράλληλα με αυτά, έχουμε και μία σειρά παρεμβάσεων από την ε, περιφέρεια, όπου εισακούονται οι, αιτήσει έτσι, οι μας, ε, γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις μας και υπάρχει ένα σημαντικότατο πρόγραμμα οδοποίας σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οφείλω για μια ακόμη φορά και ας με κατηγορήσουν κάποιοι, ε, δεν πρόκειται για λιβανιστήρι, πρόκειται για την πραγματικότητα και νομίζω ότι βλέπετε όλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιζικώστα, για, την, για το ενδιαφέρον του που δείχνει για την περιοχή μας. Έχουμε, βλέπετε όλοι όσοι κυκλοφορείτε, έχει γίνει ένα, μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τη γέφυρα, από τα φανάρια ε, της Ομοσπονδίας έως τον, Καστανά, έως τον Ακροπόταμο με ολική ανακατασκευή του οδοστρώματος. Ε, εκεί περιμένουμε να μπει και από τη γέφυρα, από τις γραμμές μέχρι το τρίγωνο ε, και φωτισμός. Ε, έχουμε παρεμβάσεις ε, στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αγίου Αθανασίου και περιμένουμε να τελειώσει και το εναπομείναν κομμάτι που έμεινε στην παλιά εθνική οδό από την Ιζωμάτ μέχρι τη Μακ Μετάλ, περίπου το ένα χιλιόμετρο που απέμεινε. Ε, έχουμε παρεμβάσεις, ε, περιμένουμε, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, το κομμάτι της Χαλκιδόνας που έμεινε λόγω του αποχετευτικού δικτύου, ε, λόγω της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου, Εκεί περιμέναμε να τελειώσει το δίκτυο, να περάσει κάποιο διάστημα για να ε, καθίσει ας το πω, όσο χρειάζεται ε, ο δρόμος για να μην υπάρχουν καθιζήσεις στην πορεία και θα στρωθεί και εκεί ε, με καινούργια ασφαλτοτάπιτα στο να μην υπάρχει αυτή η όχληση ε, εκεί στους ε, κατοίκους της Χαλκιδόνος που πραγματικά υφίστανται μια έτσι σημαντικότατη όχληση και λόγω της πολύ μεγάλης κυκλοφορίας του δρόμου. Ε, επίσης, είχαμε ε, ή προχτές τώρα, πολύ, πάντως στις τελευταίες μέρες, παρέμβαση της περιφέρειας, μια πολύ σημαντική παρέμβαση, στο φράγμα του αξιού, στο τμήμα που είναι στο δυτικό τμήμα, δίπλα στο υδροελεκτικό έργο στην περιοχή της Ελεούσας, όπου υπήρχε ε, όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά το ξέρουν πολύ καλά και υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Υπήρχε εκεί μια καθίζηση της στέψης του φράγματος με αποτέλεσμα και να χάνονται σημαντικές ποσότητες νερού που πήγαιναν προσάρδευση, αλλά και να υπάρχει κίνδυνος φθοράς του ίδιου του φράγματος έγινε μετά από συνεχής έτσι μας και σε συνεργασία και μετά το έντυπο της περιοχής μας έγινε παρέμβαση από την Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μπίλια και τοποθετήθηκαν προσωρινή, είναι ένα, ένα, ένα τύπος φράγματος προσωρινού με κάποια σαν πλαστικά κυβότια είναι για να μπορεί να συγκρατείται το νερό να μπορεί να κρατάει μεγαλύτερη στάθμη το φράγμα ώστε να μπορεί η διόρυγα που παίρνει το νερό προσάρδευση, να μπορεί να παίρνει τις απαιτούμενες ποσότητες. Και γνωρίζετε πόσο κρίσιμο ε, είναι αυτό, ε, γιατί από εκείνο το σημείο αρδεύεται όλη η δυτική ας πούμε, περιοχή, ε, όλη η περιοχή δυτικά του αξιού. Ε, βέβαια, είναι μια προσωρινή η λύση. Ε, παράλληλα, ε, εκπονείται η μελέτη ώστε να υπάρξει οριστική λύση με την κατασκευή ενός ε, τυχείου το οποίο θα είναι πλέον η μόνιμη έτσι λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά τουλάχιστον ε, εκτιμώ ότι θα μπορέσει η χρονιά να, να, να βγει ομαλά και να μην υπάρχει πρόβλημα με την άρδευση των ε, καλλιεργιών. Και τελειώνω με τα θέματα της περιφέρειας. Ε, να αναφερθώ και λίγο στο θέμα της γέφυρας της Ελεούσας, όπου Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια σημαντικότατη ταλαιπωρία των κατοίκων της Ελεούσας. Η γέφυρα είναι κλειστή εδώ και 3,5 μήνες περίπου. Δεν γινόταν όμως διαφορετικά. Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο εργολάβος με την περιφέρεια του έδινε το δικαίωμα να... και οι κυκλοφοριακές ας πούμε έτσι, οι ρυθμίσεις που πήρε ε, ήταν ε, να έχει την ε, γέφυρα κλειστή μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η σύμβαση του έργου. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμως, ε, με συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις, ε, θεωρούμε ότι το έργο θα τελειώσει πολύ πολύ νωρίτερα. Ε, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, θα έρθει επιτόπου να κάνουμε και μία εκτίμηση της κατάστασης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Πατουλίδου, και ευελπιστούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποδοθεί σε κυκλοφορία η γέφυρα ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων της Ελεούσας που πράγματι είναι πολύ σημαντική όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια δεν πρέπει, θα πρέπει να μας μείνει ότι θα έχουμε πλέον μια ασφαλή γέφυρα. Μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια ε, ήταν μια γέφυρα προβληματική είχε σταματήσει να ε, να μπαίνει το, το λεωφορείο είχε διακοπεί η αστική συγκοινωνία ε, και όλο αυτό δημιουργούσε ένα το πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής που μετά την ανακατασκευή της γέφυρας θα ε, έχει λυθεί αυτό το θέμα. Άρα ε, λίγη υπομονή και λίγο κατανόηση ακόμα και νομίζω ότι... Ε, πολύ σύντομα θα δοθεί στην κυκλοφορία. Ε, για τα έργα του Τρίτη θα τα πούμε στην πορεία, να μην κάνουμε τώρα κάποια αναφορά επιπλέον. Ε, υπάρχει μια πολύ έτσι, θετική εξέλιξη και μια πολύ καλή ε, κινητικότητα στο θέμα της ίδρυσης πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμο μας. Ε, σας είχα αναφέρει και στο παρελθόν... ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα... στην ε, διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος. Ε, πριν από λίγες μέρες... Ε, μας επισκέφθηκε ο διοικητής... του νομού με τον υποδιοικητή. Ε, επισκεφθήκαμε το χώρο των... Ε, παλιών σφαγίων της Χαλκιδόνας. Ε, αρχικά υπάρχει η, έτσι, η θετική ε, διάθεση και νομίζω ότι θα μπο με τις κατάλληλες ενέργειες και κινήσεις ε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την εγκατάσταση ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμο μας, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ε, Είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν έτσι όλες οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ε, εμείς θα κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι είναι δυνατόν και θα προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, με βάση τα δεδομένα του Δήμου μας στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο, το οποίο σε συνεργασία με τον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό που λειτουργεί εδώ στα Κουφάλια θα θωρακίσουν όλο το Δήμο μας. Είναι κάτι όμως που θα το ξαναδούμε στην πορεία απλά ενημερωτικά, σας το αναφέρω για να έχετε γνώση της υπόθεσης. Και θα τελειώσω με το θέμα της κινητικότητας επειδή μας ενδιαφέρει εμάς η στελέχωση του Δήμου, μας ενδιαφέρει η επάνδρωση των υπηρεσιών μας. Ε, όλοι τα προηγούμενα χρόνια επικαλούνταν την υποστελέχωση του Δήμου και την αναγνωρίζαν και την αναγνωρίζουν και τώρα, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην ξεχνάμε ότι είχαν περάσει δύο κινητικότητες και ο Δήμος μας ήταν απόν. Και η δικαιολογία ήταν, ε, ποιος θέλει να έρθει στα κουφάλια και στο Δήμο Χαλκιδόνο, όλοι θέλουν να πάνε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα και ούτε ήταν αυτό σοβαρή λογική αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση. Απ' τη μία να μην έχουμε προσωπικό, απ' την άλλη να μην κάνουμε καμία ενέργεια να πάρουμε προσωπικό και να χάνουμε και υπαλλήλου. Γιατί με τι δύο κινητικότητε εμεί χάσαμε και κόσμο. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Εμείς ε, οργανώσαμε την, τα ψηφιακά περιγράμματα του Δήμου και το ψηφιακό οργανόγραμμα. Καταφέραμε, μπήκαμε στις κινητικότητες. Έχει ενισχυθεί ο Δήμος μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έστω μία μικρή ε, ανάσα σε κάποια πράγματα έχουμε πάρει και τώρα στην κινητικότητα που μόλις πριν λίγες μέρες έλειξε ήδη έχουμε άλλους πέντε ενδιαφερόμενους για να έρθουν στον ε, Δήμο Χαλκιδόνος. Ε, και βέβαια αυτή την πορεία θα τη συνεχίσουμε και θα την, ενεργο, θα την, ε, έτσι, θα την ε, ε, μεγεθύνουμε όσο μπορούμε στο να αποκτήσει ο Δήμος μας στελεχωμένες και οργανωμένες ε, υπηρεσίες. Όσο και αν αυτό κάποιους δεν τους αρέσει. Γιατί προφανώς ο στόχος τους είναι μόνο η στασιμότητα και τίποτα άλλο. Εμείς όμως δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την Εμπορεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να οργανώσουμε έναν σύγχρονο Δήμο έτσι όπως πρέπει και όπως ε, χρειάζεται να δουλέψει. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας.